περίμενες να ανοίξω αυτό το βίντεο και να με δεις στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα τα περάσω όλα μόνη μου. Όχι φίλε μου, εδώ θα κάτσεις να μ' ακούσεις, να δεις τι έχω τραβήξει σήμερα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Η ώρα τώρα είναι 11:30, δεν ξέρω κι εγώ τι ώρα είναι. Ήθελα να σας πάρω από το πρωί μαζί μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα γιατί έτρεχα σαν τον Βέγκο. Σηκώθηκα να πάω να κάνω δουλειά σήμερα, για να μην την έχουν οι υπόλοιποι μέσα στην εβδομάδα. Έκανα δηλαδή τη δουλειά που είναι να κάνω σε 2 μέρες, την έκανα σήμερα. Μετά έπρεπε να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάρω πράγματα, να αφήσω στο Δημήτρη να έχει να τρώει. Πήρα κοιμάδες, τους μαγείρεψα. Κάποιος θα τους φάει αύριο, δεν τους έβαλα στην κατάψυξη. Φάγαμε σήμερα και θα φάει και αύριο. Κάποιος τους έβαλα στην κατάψυξη να τους ξεπαγώνει, να τρώει μεζημερικά. Μαγειρεμένοι αυτοί, έτσι. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, ετοίμασα βαλίτσες. Έβαλα πράγματα μες στη βαλίτσα, μετά τα ξαναέβγαλα πάλι. Γενικά επικρατεί ένα μπάχαλο. Έχω βρει τα ρούχα μου για αύριο, έχω κάνει μπάνια, έχω κάνει μπάνια τον κόκο. Ξέρω, σε ζαλίζω, αλλά θέλω να είμαστε σε όλα μαζί. Δεν τα περάσω όλα μόνη. Ο κόκκου γενικά έχει μια γκρίνια. Όπως με βλέπεις, τρέχω μέσα στο σπίτι, κάνω βόλτες για να μην γκρινιάζει. Τώρα αυτό που μου έμεινε είναι να πάω να σιδερώσω τα ρούχα μου για αύριο, να τα έχω έτοιμα. Θα σηκωθώ στις 4 τα χαράματα. 6 ώρα έχω ραντεβού για τεστ στο αεροδρόμιο. Ναι, παιδιά, πρέπει να κάνω και το τεστ. Παρόλο που είμαι εμβολιασμένη, να μην τα ξαναλέμε. Αυτές είναι οι συνθήκες, αυτές πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν θα σε κρατήσω σήμερα, γιατί θέλω να σου δείξω πράγματα από την Ελλάδα. Θέλω να σου δείξω αυτό το ταξίδι βασικά. Πιο πολύ, όχι, δεν θα σε δείξω όλα μέσα σε μια μέρα. Γι' αυτό συνδεόμαστε στις 4 το χάραμα. Σας καλωσορίζω από την Ελλαδίτσα. Δεν ξέρω αν έχω από τη ρόπιτα εδώ γιατί μόλις έφαγα. Η ώρα είναι 3:26. Έχω τραβήξει τα πάνδυνα σήμερα όλη μέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω τραβήξει. Πήγα στο αεροδρόμιο. Ο παπάς του Δημήτρη μου λέει: δεν θα σε πίσω, μου λέει, μόνη σου. Θα σε πάω εγώ εκεί, μου λέει, που είναι να κάνεις το τεστ. Πήγαμε με τον άνθρωπο. Ήμασταν ακριβώς απ' έξω από το κτίριο. Αλλά παρόλα αυτά, ρωτήσαμε μια κυρία αν εδώ είναι που κάνουν τα τεστ. Πολλές λιότερες λέει ότι ταχύτητα μπροστά. Λοιπόν, και μου λέει ότι δεν είναι εδώ, μου λέει, αυτοί που κάνουν τα τεστ. Τέλος πάντων, για να μην είστε πολύ λόγο, είχα 6 ώρα ραντεβού για το τεστ. Και έφτασα να κάνω το τεστ 6:10. Νόμιζα ότι είχα χάσει το ραντεβού μου. Τέλος πάντων, καθυστέρησε και η πτήση μου λίγο. Αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι προς τα Γιάννενα. Έχω νοικιάσει αυτοκίνητο. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου από τη συγκεκριμένη εταιρεία σε κάποιο άλλο βίντεο. Προς το παρόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μόλις σταμάτησα, έφαγα κάτι, παιδιά, γιατί με είχε σκίσει πείνα. Έχω από τις 4 ώρα, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί είχα υπερένταση. Ο καιρός στην Ελλάδα είναι υπέροχος. Δημήτρη, όταν θα δεις αυτό το βίντεο, να ξέρεις ότι έκανε μεγάλη βλακία που δεν ήρθες. Βέβαια, στα Γιάννενα μου ήδη αδερφού μου βρέχει. Είναι έτοιμο για βροχή, μάλλον. Και αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι προς τα Ιωάννινα. Σήμερα έχει γενέθλια η Μυρτό, η αδερφή μου. Γι' αυτό να σας πω την αλήθεια που πολύ κατέβηκα, γιατί ήθελα να τους δω έτσι όλους μαζί μαζεμένους. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, ζεστούλα. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή οδηγάω όμως αυτή τη στιγμή και ξέρετε ότι είναι λίγο επικίνδυνο, δεν είμαστε στη
να κουνιέται. Λέω Παναγία μου, Θεούλη μου, θα φύγουμε. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με το αυτοκίνητο. Θα το κρατήσω για μία εβδομάδα. Θα το παραδώσω πάλι στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα που επιστρέφω. Μία εξάντληση διακρίνεται στο πρόσωπό μου. Φτάνω στα Γιάννενα. Έχω συναντήσει στον δρόμο τις 4 εποχές του χρόνου. Στη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό, που σας είχα πει και πριν. Εδώ πέρα τώρα έχει σκατό καιρό. Δεν ξέρω και τι πλάνο τραβάω αυτή τη στιγμή, γιατί παιδιά, ξέρετε, οδηγάω. Το αυτοκινητάκι πάρα πολύ άνετο. Ήταν, λες και ήταν δικό μου και το οδηγούσα χρόνια. Τώρα φτάνω Γιάννενα λοιπόν. Πρέπει να πάω στο σπίτι της αδερφής μου. Θέλω να πω λίγο στους συγγενείς του Δημήτρη να δώσω και κάτι πράγματα. Ίσως πάω πιο μετά, γιατί έχουμε πάρτι στις 7. Αυτά. Τώρα φτάνω στα τελευταία διόδια. Σε λίγο μπαίνω Γιάννενα. Χρόνια πολλά! Είσαι η πιο όμορφη αδερφή του κόσμου. Ορίστε η τούρτα σου. Κάτσε το τη λίγη. Έλα. Σωτήρη, πήγαινε κι εσύ. Έλα, είναι και εμένα. Έλα, τελείωνε. Πείτε γεια. Γεια. Και χρόνια πολλά, μεγάλες να γίνετε με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσετε τις νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να δύο σοφές. Ευχή! Για κοιτάξτε μας λίγο. Το αυτό είναι για thumbnail. Μπράβο. Καλημέρα. Παιδιά, τα είχα σκεφτεί πολύ διαφορετικά τα πράγματα για αυτό το vlog. Είχα σκεφτεί πολλά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω τι έχω τραβήξει με αυτή την κάμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την ημέρα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Βασικά, σήμερα δεν είμαι τόσο, αλλά χθες, παιδιά, είχα. Τι να σας πω. Έχω φύγει 4 η ώρα. Όχι 4, 5 παρά το πρωί από το σπίτι μου. Να πάω στο αεροδρόμιο, να ταξιδέψω, να πάω Θεσσαλονίκη Γιάννενα μόνη μου με το αυτοκίνητο. Μετά, σε πόσες γύρες έφερα στα Γιάννενα, να πάω να πάρω κάτι πράγματα, να πάω να πάρω τον αδερφό του Δημήτρη, να πάω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και μετά ταξίδεψα και από τα Γιάννενα στην Άρτα με το αυτοκίνητο. Ναι, έτσι ήμουν στον δρόμο. Έτσι. Τα μάτια προσπαθούσα να τα έχω έτσι. Παιδιά, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο πάρτι της Μυρτός. Εγώ σήμερα είμαι στην Άρτα. Κατέβηκα κάτω χθες. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Παιδιά, πολύ κρύο τη νύχτα. Πολύ κρύο. Δεν κρύωνα έξω. Μέσα στο σπίτι κρύωσα. Μου λέει ο Μάνος, σου φέρω και μια κουβερτούλα ακόμα. Όχι, Μάνος, λέω, μην αγχώνεσαι. Από τη Σουηδία ήρθα. Τουρτούριασα όλη τη νύχτα. Είχε κλείσει και αυτό το μαραφέτι που έχουν εδώ πέρα για θέρμανση. Δεν την πάλευα. Το πρωί τη φωνάζω, μαμά, μπορεί να φέρει μια κουβερτούλα. Μου λέει, δεν ζητάω εδώ. Μου λέει, όμω έχει και ένα πυρετό, παιδί μου, και κρυώνει. Τι πυρετό να έχω, μα μια χαρά είναι. Τέλο πάντων, σα κούρασα λίγο τώρα. Δεν πειράζει. Βλόγγι, δεν λέτε πάρτε τα. Ξέρετε τι έγινε τώρα. Εγώ σήμερα ιδανικά είχα κλείσει ραντεβού για τα μαλλιά μου. Να πάω να κάνω αλλαγούλα. Αλλά επειδή κάτι έχει παιχτεί τώρα με τον άντρα της κομμότριας, γιατί κάτι, δεν ξέρω, κάτι με κορονοϊούς και τέτοια, είπαμε να μην το ρισκάρουμε. Και μου λέει η κομμότρια, άστο μωρέ, μην τα αλλάζεις τα μαλάκια. Και δεν θα πάω να κάνω την αλλαγούλα. Τώρα σκεφτήκαμε με τη μαμά να το περάσουμε πάλι το χρωματάκι το ίδιο εδώ πέρα. Με βλέπω, Θεός, δεν θέλει εγώ να κάνω αλλαγές. Θέλει να μείνω έτσι, εκεί. Με το blue black. Θέλει ένα τέτοιο. Θα μου πάρει η μαμά καμία βαφή και θα τα περάσουμε. Ωραία τα κάνει η μαμά. Έχω βάλει και τα μαλλιά μέσα από την μπλούζα για να τα ζεσταίνει. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δωμάτιό μου, το παιδικό. Το δωμάτιο το οποίο μεγάλωσα. Το οποίο είχα στις εφηβείες μου. Γιατί είχα πολλές εφηβείες εγώ σε παιδί. Δεν είχα μία. Δεν ήμουν πάντα το σπαστικό. Ήμουν και καλό παιδάκι. Ήμουν και εκνευριστικό παιδάκι. Είχα πολλές εφηβείες. Ήταν ροζ κάποτε το δωμάτιο, τώρα έγινε μπλε το δωμάτιο, άλλαξε πριν λίγες μέρες.
γιατί αυτό το δωμάτιο ήταν δικό μου και της Μυρτός. Δεν είμαστε εμείς πλέον εδώ πέρα και το έχει υιοθετήσει ο Δημητράκης. Πάλι καλά δεν μας έχει πετάξει και τα κρεβάτια και έχουμε και βρίσκουμε και κοιμόμαστε όταν ερχόμαστε. Ακούτε και τα τσιρουπούλια. Αυτά τα τσιρουπούλια με ξύπνησαν. Γιατί είμαστε μια, εδώ στην Ελλάδα είμαστε μια πολύ φιλόζωη οικογένεια. Μας αρέσει γενικά να έχουμε ζωάκια μέσα στο σπίτι. Το έχετε καταλάβει αυτό άλλωστε. Το έχετε δει και σε βίντεο. Έχουμε και πουλιά. Έχουμε και σπουργίτια τα οποία δεν τα βγάζουμε έξω στο μπαλκόνι. Διότι δεν θέλουμε να κρυώνουν. Τα έχουμε μέσα στο σπίτι. Ναι, τα βγάζουμε λίγο, παίρνουν τον αέρα τους και τα ξαναβάζουμε πάλι μέσα. Έχω βγάλει και ένα σπύρο εδώ, ε. Αυτά. Λοιπόν, ξέρω ότι σας κουράζω. Αλλά δεν πειράζει. Vlog θέλατε. Τι έγινε τώρα. Εγώ προσπαθώ να ρυθμίσω αυτό το πράγμα. Anyway, λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έχει βασικά πολύ ήλιο. Ωραία, μάνα μου. Δεν ξέρω να σας το πω. Εγώ παρήγγειλα να πιω ένα καφεδάκι. Βασικά, να σας πω τι έγινε τώρα. Μου φέρει τον καφέ, μισό λεπτάκι λίγο να πληρώσω και συνδεόμαστε. Ήρθε ο καφές μου. Μια γουλίτσα, παιδιά, γιατί. Πόσο μου αρέσει στην Ελλάδα να έρχομαι που πίνω φρέντο εσπρέσο, γιατί η Σουηδία δεν, έτσι. Όχι, έχει καφέ με φρέντο εσπρέσο, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά που είναι τα καφέ που φτιάχνουν φρέντο εσπρέσο. Εδώ, παραδοσιακούρα. Θα σας κάνω ένα home tour εδώ μέσα στο πατρικό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πουλάκια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Κάτσε λίγο πουλάκι. Κάτσε λίγο πουλάκι. Σας έλεγα πριν για τα μαλλιά, οπότε θα τα βάψουμε εδώ στο σπίτι. Το πουλί δεν θέλει να μ' αφήσει να βλουγκάρω. Τσιου, τσιου, τσιου. Ας πει τα δικά του. Ξέχασα να σας ανεβάσω χθες το βίντεο. Δευτέρα. Δεν αγχώθηκα πολύ όμως, γιατί λέω, παιδιά, μια οικογένεια είμαστε μέσα εκεί. Δεν με παρεξηγεί κανένας. Ξέρουν πολύ καλά ότι είμαι τυπική με κάτι τέτοια, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πάνε να πει ότι κάτι συνέβη και δεν ανέβησα βίντεο. Όχι κάτι κακό, κάτι οτιδήποτε, είτε καλό είτε κακό. Σήμερα δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν θέλω να δω κανέναν. Θέλω να κάτσω να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Θα κάτσω να κάνω καμιά δουλίτσα έτσι εδώ πέρα και δεν βλέπω να έχει τίποτα η μαμά. Ας βάλω εγώ μια σκουπίτσα, έτσι λίγα πραγματάκια. Αν και μου είπε αυτή, δεν θα κάνεις τίποτα, θα τα αφήσεις όπως είναι τα πράγματα και θα ξεκουραστείς. Θα γυρίσει το μεσημεράκι από τη δουλειά, από το γραφείο. Και ο μπαμπάς, ο Δημητράκης είναι στο σχολείο. Του υποσχέθηκα τζάμπο, αλλά δεν θα πάμε σήμερα. Του είπα, επειδή είμαι κουρασμένη, Δημητράκη, και θέλω να κάτσω λίγο μια μερούλα έτσι να ξεκουραστώ. Θα πάμε, του λέω, την Τετάρτη. Εντάξει, εντάξει. Αυτά. Σήμερα θα σας έχω πάλι μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάνω για να γεμίσει λίγο αυτό το βίντεο, να βγει ένα ωραίο βίντεο. Γενικά θα σας έχω κάθε μέρα μαζί μου εδώ στην Ελλάδα που βρίσκομαι μέχρι να φύγω. Θα σας έχω, ρε παιδί μου, εντατικά μαζί μου. Για να έχουμε να βλέπουμε πραγματάκια μετά και να χαιρόμαστε κι εσείς κι εγώ μαζί. Αν και δεν μπορεί να ξανακατεύουμε το Πάσχα. Α, ξέρετε τι θέλω να σας πω τώρα. Θα με πιάσει λίγο τον μπλα μπλα, αλλά δεν πειράζει. Χθες τράβηξε μεγάλη ταλαιπωρία που πήγα να κάνω το. Αυτό εδώ με κνευρίζει, αλλά το παραβλέπουμε. Τράβηξα πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με το τεστ, τέλος πάντων, που ήθελα να κάνω. Εγώ δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου τεστ. Κάτσε να κοιτάω και εσάς, να σας κοιτάω στα μάτια. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου τεστ. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, τι και πώς. Θα μου πεις, Φορτάκι, δεν έχεις κάνει τεστ. Όχι, δεν έκανα ποτέ. Γιατί δεν χρειάστηκε να κάνω. Στη Σουηδία δεν κάνουμε τεστ. Πολύ σπάνιο. Τέλος πάντων, και δεν είχα ξαναβάλει στο μαραφέτη εδώ. Αγανάκτησα. Μου το έβαλε μέχρι το ένιωσα εδώ, να μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Αγωνιστικό βγήκε βέβαια, γιατί δεν είναι ταξίδι. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Να σα μιλάω, θα ήμουν Σουηδία. Ας κάτσω εγώ να πιω τον καφέ μου μέχρι να σταματήσει και αυτό το πουλάκι να μιλάει. Και τα λέμε σε λίγο. Πέρασε κάποια ώρα από την τελευταία στιγμή που μιλήσαμε. Πήγα να πάρω το μικρό αδερφό, γιατί γελάς. Πήρα το μικρό από το σχολείο, γιατί δεν ήθελε να μπει αστικό. Σου λέει, είναι αδερφή στο σπίτι, θα να με πάρει αυτή να με μαζέψει. Και θα σα δείξω λίγο τώρα έξω τι παίζει. Να ζηλέψετε λίγο άμα βρέχει εκεί που είστε. Ταραν! Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα. Βασικά αυτή η μέρα είναι για μπάνιο. Τι αντί να σε δείξω λίγο στο YouTube. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Θα σου βάλω emoji στο πρόσωπο όπως κάνουν στα μωρά. Καλά, εντάξει. Αυτά. Εσένα να σε δείξω λίγο στο YouTube. Παίζω γουρζονάκι όταν. Παίζει γουρζονάκι τώρα που θα έρθει μάλλον στη δουλειά και θα θέλει να δει τηλεόραση, θα σου πω εγώ τη γουρζονάκι. Να σου πω εγώ τι γουρζονάκι θα παίζει, γουρζονάκι. Και πότε θα ξυλωθεί. Γουρζονάκι μου, γουρζονάκι μου. Και πότε θα ξυλωθεί η δικιά της τηλεόραση όμως και θα μπει στο δικό μου δωμάτιο. Θα
θα ήθελες, γλυκούλη. Απ' την άλλη μεριά του μπαλκονιού έχουμε αυτή εδώ τη θέα. Είμαστε στην εξοχή εμείς εδώ, παιδιά. Δεν είμαστε τίποτε πρωτοβουσιάνοι. Μένουμε σε χωριό. Δεν μένουμε στην πόλη. Δεν μας αρέσει το καυσαέριο. Μέχρι για καφέ. Και δεν έχει μουσική. Είναι έλεος η κατάσταση. Έχω γυρίσει στο σπίτι. Πήγαμε έτσι για ένα χαλαρό καφεδάκι με τη μαμά και την κουμπάρα. Δεν σας τράβηξα σχεδόν τίποτα από έξω. Παιδιά, είναι λες και έχουμε πόλεμο. Πήγαμε εκεί πέρα για καφέ, δεν είχε μουσική. Ξέρω, για εσάς είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά για μένα που έχω έρθει απ' έξω και είχα αφήσει μια διαφορετική Ελλάδα, είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, θα κλείσει αυτό το βίντεο σήμερα εδώ. Κράτησα σχεδόν 2 μέρες μαζί μου, δεν έχω προλάβει να κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί θέλω να ανοίξω ένα καινούριο βίντεο αύριο. Έχει ζητήσει και η μαμά άδεια, θα πάμε κομμωτήριο, θα πάμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Την αλλαγή δεν θα την κάνω μάλλον, τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά, δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε αύριο. Πάω τώρα να αλλάξω και να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ. Έχει λίγο κρυουλάκι. Πες καληνύχτα. Καληνύχτα. Αυτά, λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο τέλος αυτού του βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε, να μου κάνετε μια εγγραφή αν είστε νέα μέλη στην παρέα μας, αφήστε μου και ένα σχόλιο αγάπης και τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!